Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936. centra.com.gr. Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Κύριε Γεωργιάδη, καλή σας μέρα. Καλημέρα σας. Τι γίνεται? Μια χαρά. Βλέπω και εσύ μια χαρά είστε. Έχετε σαρκαστική διάθεση σήμερα. Α, βέβαια. Εμείς πάντα. Πάντα. Δεν μας λείπει ποτέ. Καλό είναι αυτό. Καλό είναι αυτό. Θα μας στέλνετε κι εσείς από τον Πασατέπο το απόγευμα ωραία πράγματα και θα περνάμε ακόμα καλύτερα. Έτσι, έτσι. Λοιπόν, πώς προσαρμόζονται λοιπόν τα καταστήματα, κύριε Γεωργιάδη? Βλέπουμε όλα και περισσότερα με take away, με το delivery. Delivery. Γιατί το πήρατε απόφαση ότι θα είμαστε για πολλούς μήνες έτσι? Τι ακριβώς γίνεται? Δεν ξέρουμε αν θα είμαστε για πολλούς μήνες, αλλά οφείλουμε να προσαρμοστούμε στις συνθήκες της ιστορίας. Ναι. Οπότε αναγκαστικά κάποια μαγαζιά προσπαθούν να βρουν λύσεις. Ναι. Και η λύση που υπάρχει αυτή τη στιγμή είναι το delivery, και το take away. Άρα λοιπόν όλο και περισσότερα μαγαζιά μπαίνουν σε αυτή την διαδικασία, έστω να βγαίνει κάτι, έτσι? Ναι, η αλήθεια είναι, δεν είναι τόσο καλές οι συνθήκες, ας πούμε, και δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να αντικαταστήσει το delivery, το take away, την κανονική λειτουργία των καταστημάτων. Αλλά προκειμένου να βγαίνουν κάποια από τα έξοδα, πολλοί συνάδελφοι προτιμούν πια να ανοίξουν σε αυτή τη διαδικασία. Είχατε και μια σύσκεψη, πότε ήταν, την Παρασκευή ή το Σάββατο? Παρασκευή. Την Παρασκευή. Για πείτε μας ακριβώς τι ήταν αυτό. Κάποιοι εκπρόσωποι από διάφορες περιφέρειες. Από διάφορες περιοχές της χώρας, ναι. Ναι, περιφέρεια. Κάθε περιφέρεια έχει και τον εκπρόσωπό της. Στη σύσκεψη που κάναμε με τον κύριο Σταϊκούρα, με τον Υπουργό Οικονομικών. Ναι. Από εδώ από την Καστοριά ήμουνα, συγγνώμη, από την περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας ήμουνα εγώ. Ναι. Έγινε επομένως μια τηλεδιάσκεψη με τον κύριο Σταϊκούρα και συμμετείχε και ο Γενικός Γραμματέας Δημοσιονομικής Πολιτικής της κυβέρνησης, ο Θάνος ο Πετραγιάς, και η Γενική Γραμματέας Εργασίας, η Άννα η Στρατινάκη. Τι ζητήσαμε λοιπόν, κύριε Γεωργιάδη? Συζητήσαμε γενικά πάρα πολλά θέματα. Είναι μια συζήτηση πολύ, ένας οικοδομικός διάλογος, και σε πολύ ωραίο κλίμα ήταν γενικότερα η συζήτηση. Η αλήθεια είναι δεν το περιμέναμε να είναι από αυτές τις συνθήκες. Αυτό που αποδεικνύεται είναι ότι η εστίαση πλέον μπορεί και συνομιλά ισότιμα, ναι, και με το ειδικό βάρος που της αναλογεί, έτσι. Εννοείται. Αυτό το συμπέρασμα κάνουμε, γιατί ξέρετε πολύ καλά ότι είμαστε ένας πολύ μεγάλος κλάδος. Είμαστε ο δεύτερος μεγαλύτερος εργοδότης στην Φυσικά. Ελλάδα, οπότε αυτό εξυπακούεται, δηλαδή να έχουμε το ειδικό βάρος που μας αναλογεί σαν εστίαση. Ο κύριος Υπουργός, το καλό ήταν στην έναρξη συζήτηση που παραδέχτηκε ότι αυτή τη στιγμή η εστίαση υποφέρει, και γενικά άκουσε πάρα πολύ προσεκτικά τις θέσεις μας. Από αυτά που σας δίνει το κράτος, κύριε Γεωργιάδη, τα μέτρα τα οποία έχουν ανακοινωθεί και για τον δικό σας κλάδο, μένετε ικανοποιημένοι, δηλαδή μέσα στις άκρες είστε ικανοποιημένοι ή όχι? Όχι, φυσικά. Αυτή τη φορά, για να το ξέρει και οι συνάδελφοι και ο κόσμος, η βοήθεια που θα δοθεί δεν είναι σαν αποζημίωση που είχε δοθεί την προηγούμενη φορά, δηλαδή τα 534 ευρώ το μήνα αναλογικά, αλλά θα πάει μέσω της επιστρεπτέας προκαταβολής, τις 4 και τις 5 που θα τρέξουν τώρα. Με ποσά δηλαδή από 2.000, νομίζω ξεκινάνε τα ποσά. Ναι, από 2.000, ναι, αλλά υπάρχει πιθανότητα κάποιο μαγαζί να μην μπορέσει να πάρει, αλλά ελπίζουμε τουλάχιστον το δικό μας το κλάδο να πάρουν όλα τα μαγαζιά. Η επιστρεπτέα προκαταβολή 4 και 5 γνωρίζετε πολύ καλά ότι το 50% δεν θα επιστραφεί. Στην ουσία είναι μια επιδότηση. Άρα λοιπόν, για ένα απλό παράδειγμα, τα λιγότερα λεφτά που μπορεί να πάρει κάποιος είναι 2.000, θα επιστρέψει τα 1.000. Τα 1.000, ναι. Τώρα, για να επιστρέψω και στο ερώτημα που θέσατε, αν είμαστε ικανοποιημένοι. Ναι. Αν τα ποσά που θα δοθούν στην επιστρεπτέα προκαταβολή 4 και 5 είναι αρκετά μεγάλα, ούτως ώστε να καλύψουμε κάποια βασικά μας έξοδα, εννοείται ότι κέρδος δεν θα βγάλουμε, αλλά να καλύψουμε κάποια βασικά μας έξοδα, τότε μπορούμε να πούμε ότι εν μέρει είμαστε ικανοποιημένοι.
Αν όμως πάει στη λογική της επιστρεπτέας της 3 που δόθηκαν πάρα πολύ μικρά ποσά, δηλαδή στο κλάδο μας τις περισσότερες επιχειρήσεις δόθηκαν 2.000, τότε καταλαβαίνετε πολύ καλά ότι 1.000 ευρώ είναι πάρα πολύ λίγα για τις επιχειρήσεις μας. Οπότε όλα είναι σχετικά. Αυτό διαπραγματευόμαστε, αυτό συζητάμε και με το οικονομικό επιτελείο και προσπαθούμε λίγο να τους πείσουμε ότι χρειάζεται παραπάνω από εσάς όσον αφορά τις επιστρεπτές προκαταβολές 4 και 5. Μάλιστα. Άρα λοιπόν εκεί είναι κάποια χρήματα τα οποία θα πάρετε όλες οι επιχειρήσεις. Δηλαδή αυτή τη στιγμή, γιατί μας το ρώτησαν αυτό και θέλω να το ρωτήσουμε. Με την έννοια πια, πρέπει να είναι απόλυτα κλειστό ένα μαγαζί εστίασης? Όχι. Είναι... Δεν πρέπει να είναι απόλυτα κλειστό το μαγαζί εστίασης. Οι επιστρεπτές 4 και 5 θα πάνε με βάση την πτώση του τζίρου. Μάλιστα. Δηλαδή την πτώση του τζίρου του... Στον αντίστοιχο μήνα πέρσι. Σεπτεμβρίου-Οκτωβρίου για την 4 φέτος με πέρσι, η διαφορά δηλαδή. Και η 5 με την πτώση του τζίρου του Νοεμβρίου. Του Νοεμβρίου, μάλιστα. Ναι. Οπότε θα πρέπει λίγο μια επίσκεψη στο λογιστή σας. Είναι θεματάκια. Τώρα στην επιστρεπτεία τη 3 υπήρχε ένας αλγόριθμος ο οποίος καθιστούσε πολύ δύσκολο στο να πάρουν αρκετά λεφτά οι επιχειρήσεις. Γι' αυτό ήταν και τόσο χαμηλές. Αυτό θέλουμε να αποφύγουμε στις επόμενες. Αν μπορέσει δηλαδή και αλλάξει αυτό και δεν έχουμε τόσο περιορισμό όσον αφορά το ποσό που θα δοθεί. Ελπίζουμε να πάνε όσο το δυνατόν περισσότερα μαγαζιά, αλλά υπάρχει περίπτωση κάποιο μαγαζί που μπορεί να μην έχει πτώση τζίρου, οπότε να μην λάβει και την... Εντάξει, υπάρχει περίπτωση να έχει άνοδο, δηλαδή συμβαίνει και αυτό, ας πούμε, κάποια φορά είναι... Πολύ δύσκολα, ναι, γι' αυτό λέμε, ναι, είναι εντάξει, τώρα τι να πω. Απλά υπάρχουν διάφορα δεδομένα, οπότε πρέπει να τα αναφέρουμε και αυτά. Μάλιστα. Υπάρχει κάποια άλλη δέσμευση που βγαίνει από αυτή την σύσκεψη με τον κύριο Σταϊκούρα την Παρασκευή? Το μεγαλύτερο μέρος της συζήτησης ήταν όσον αφορά την επιστρεπτέα. Υπήρχαν και άλλα θέματα που μπορούσαμε να συζητήσουμε. Αυτά για τη μετάθεση του ΦΠΑ, των υποχρεώσεων των υπόλοιπων. Αυτά σας ικανοποιούν κάπως? Γιατί δεν χαρίζονται αυτά, μετατίθενται. Όχι, δεν μπορούν να χαριστούν, ναι, θα μετατεθούν για αργότερα. Ωστόσο επικεντρωθήκαμε περισσότερο για τις άμεσες λύσεις, για τις άμεσες βοήθειες, οπότε μιλήσαμε περισσότερο για την επιστρεπτέα. Μάλιστα. Τώρα η δέσμευση που είναι σημαντική για μας είναι ότι θα υπάρξει και άλλο ραντεβού. Ότι αν όχι αυτή τη βδομάδα και την επόμενη θα υπάρξει και άλλο ραντεβού, θα υπάρξουν και άλλες επαφές. Οπότε συνεχώς θα συζητάμε πράγματα. Μάλιστα. Και δεν είναι μόνο τα θέματα που μας απασχολούν τώρα στην καραντίνα ή στο lockdown, τέλος πάντων, αυτά που προκύπτουν τώρα. Υπάρχουν θέματα γενικά για την εστίαση. Πρέπει να δούμε και την επόμενη μέρα. Ναι. Η εστίαση δεν είχε πρόβλημα μόνο τώρα. Είχε και πριν την πανδημία πολλά προβλήματα. Ήταν ήδη τραυματισμένη η εστίαση. Οπότε πρέπει να συζητήσουμε και τα θέματα της επόμενης μέρας. Και ειδικά στην Καστοριά, κύριε Γεωργιάδη, που μετά την Γούνα που έχει πληγεί ανεπανόρθωτα, πραγματικά ίσως λένε πολύ, το αμέσως μετά το επόμενο ήταν να έχουμε τον κόσμο μας εδώ, να έρχεται να περνάει καλά και ο κόσμος και εμείς να βγαίνουμε. Ήταν δηλαδή γενικότερα το δικό σας επάγγελμα διαμέσου και του τουρισμού ήταν η δεύτερη πηγή εισοδήματος για την Καστοριά, αναμφίβολα. Και οι δύο λοιπόν πυλώνες της Καστοριάς αυτή τη στιγμή έχουν κυριολεκτικά τραυματιστεί πάρα πολύ. Αυτό ακριβώς. Επομένως δεν πρέπει να κοιτάξουμε μόνο την τωρινή κατάσταση, πρέπει να κοιτάξουμε και την επόμενη μέρα. Αυτό είναι το... Λοιπόν, κύριε Γεωργιάδη, θα τα λέμε συχνά πυκνά. Τόσα παιδιά, εδώ προκύπτει ένα ερώτημα τώρα που μας το στέλνουν. Παιδιά για delivery υπάρχουν? Δηλαδή αυτός ο κλάδος μήπως τώρα έχει λίγο ζήτηση? Εννοείται άμα χρειάζονται παραπάνω λεφτά για, παραπάνω παιδιά για να... Παραπάνω παιδιά για το delivery, ναι. Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι τώρα με τα επιδόματα αυτά που ακούστηκαν. Ναι. Ακούστε που θα δοθούν. Τις αναστολές. Ναι, των αναστολών. Τα περισσότερα και προτιμάνε και να μην δουλέψουν. Έτσι, όταν θα πάρουν 800 ευρώ το μήνα, είναι και αυτό ένα. Είναι υπόθεση. Λέει καλύτερα να καθίσει σπίτι κατάλαβα. Και να
και να πάρω λεφτά παρά να πάω να δουλέψω. Ωστόσο υπάρχουν, εντάξει, τώρα για, για τα δεδομένα της περιοχής μας, της πόλης μας, υπάρχουν παιδιά σίγουρα που μπορούν να εξυπηρετήσουν το delivery. Και τώρα επί της ευκαιρίας για το delivery που λέμε, υπάρχει μια... Ναι. Έχει τεθεί και από συναδέλφους, αλλά και ο κόσμος νομίζουν πολύ ότι το delivery σταματάει 9 η ώρα το βράδυ. Όχι, παιδιά, το delivery είναι 24 όσο δουλεύει το κατάστημα. Ναι, όσο δουλεύει το κατάστημα μπορεί να εξυπηρετηθεί ο κόσμος. Το 9 δεν ισχύει ούτε... Και συνάδελφοι και, καλά κάνετε και πελάτες ότι μέσα στις 9 είναι το delivery, όχι, δεν είναι μέσα στις 9. Κοιτάξτε, ο κόσμος σε αυτό έχει μπερδευτεί λίγο, γιατί, ώσπου να καταλήξουμε ότι δεν ισχύει ώρα 9-5, ακόμη και για την κυκλοφορία τη δική μας. Μια έτσι, μετά από μια ώρα αλλιώς, χάσπισε ο κόσμος. Παιδιά, ό,τι ώρα θέλετε κυκλοφορείτε με χαρτί και μέχρι που δουλεύει το κατάστημα κάνετε delivery. Μέχρι 12 δουλεύει, μία δουλεύει, δύο τη νύχτα. Όσο δουλεύει, το delivery λειτουργεί κανονικότατα. Ωραία. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Γεωργιάδη. Να είστε καλά. Τα λέμε πολύ σύντομα. Τα λέμε και πάλι. Καλημέρα. Καλημέρα. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936. centra.com.gr. Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση.